Δύσκολος προμηνιέται ο φετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με φόντο το κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και ειδικά στο τομέα της ενέργειας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αυξήσεων έως και 50% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ το Σεπτέμβριο. Το κύμα ανατιμήσεων θα συμπαρασύρει τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως η τιμή του ψωμιού, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 25%. Όσο για τον καφέ, αναμένεται να πωλείται από 2 έως και 5 ευρώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τίποτε άλλο. Αυτό και μόνο. Ας προσέξουν καλά οι κυβερνώντες, να διαχειριστούν καλά τα πράγματα και από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Για μας. Γιατί για αυτούς ξέρουμε ότι δεν έχει. Αυτό που πάνε να κάνουν με το ρεύμα είναι το πιο έγκλημα. Γιατί το ένα φέρνει τα υπόλοιπα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ζήσει. Πληρώνει τα ντερά του. Φόροι βάζει, αυτά βάζει, ακρίβεια. 40-50% απάνω και να ζήσει ο κόσμος. Αυτή η κυβέρνηση θα πέσει όπως και να γίνει. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να γλιτώσει. Και από πού θα τα πάρει, μας για τις τσέπες, αφού δεν έχουμε. Τι να τον πληρώσουμε. Θα χρωστάμε όλοι χρεωμένοι, θα είμαστε μια ζωή. Ας πρόσεχαν αυτοί που ψήφισαν. Δεν χρωστάω εγώ τώρα να πληρώνω αυτά που ψηφίσαν αυτοί. Ας τα βάλουν να τα πληρώνουμε. Τι κάνουμε. Άμα τα αυξήσει το καφεδάκι, πέντε της καφεζίνας δεν ξαναρχόμαστε. Γιατί... θα πρέπει να δώσει βάση η κυβέρνηση να προστατεύσει τον καταναλωτή. Λέω ότι θα κάνει δουλειά. Λέω, έχει παλέψει πολλά, πιστεύω, λέω αλλά... ότι θα κάνει δουλειά. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν μέτρα ανακούφισης. Ναι, πιστεύω. Και στα αρτοπία επικρατεί έντονος προβληματισμός σε σχέση με τις ανατιμήσεις στο αλεύρι από τις αρχές του χρόνου. Σε επίπεδο Ηρακλείου, αρκετοί αρτοποιοί έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις σε μια προσπάθεια να μην αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Όμως κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι η τρίτη ανατίμηση στο αλεύρι μέσα στο χρόνο και από ό,τι μας λένε επίκειται κι άλλοι, αν πολλαπλασιάζουν από 20% είναι 20 λεπτά. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα ψωμί που έκανε 1 ευρώ μπορεί να πάει 1,20. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει. Μακάρι να μην γίνει. Ο καθένας, είπαμε, είναι ελεύθερος και ξέρει αυτό τα κοστολόγια του και μπορεί να κανονίσει τις τιμές του. Είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έχεις ένα πελάτη να τον ξέρεις 20-30 χρόνια και μια στιγμή να έρχεται να σου λέει, ξέρω εγώ, μπορείς να βοηθήσεις μέχρι τέλος του μήνα, ξέρω εγώ, και να έχει ακόμα μισό μήνα να βγάλει. Τι θα του πεις, όχι. Βοηθάς. Αυτό το ένα ευρώ, ας πούμε, αυτό το ένα ψωμάκι, ξέρω εγώ, που θα χρειαστεί τη μέρα. Το κάνεις. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για το νέο κύμα ακρίβειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια μεγάλη αύξηση, ιδιαίτερα του κόστους ενέργειας, θα προκαλέσει κίνδυνο ακόμα και για τη βιωσιμότητα χιλιάδων ιδιαίτερα πολύ μικρών επιχειρήσεων που υφίστανται καθημερινά τις συνέπειες της καταστροφικής πανδημίας. Χρειάζεται άμεσα η παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να ληφθούν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο για να στηριχθούν οι πλέον αδύναμοι πολίτες αλλά και για την αναχέτηση του κύματος ακρίβειας που θα είναι μεγάλο πλήγμα στην ήδη ανεμική αγοραστική ζήτηση. Κλίμα ανησυχίας επικρατεί και στον κλάδο των βενζινοπολών. Από τις αρχές του χρόνου η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 22% ενώ κατά 20% το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι η φετινή τιμή θα είναι αυξημένη έως και 25%. Στο τέλος που θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία δεν θα τα περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 20%. Εάν συνεχίσει έτσι, ίσως φτάσει και στο 25%. Σας είπα ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο, αν θα ήταν στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα ξεκινούσε πάνω από το 1 ευρώ. Στην ηπειρωτική Ελλάδα πάνω από το 1,10 και στην ισιωτική Ελλάδα θα υπερβεί το 1,20 ευρώ. Ήδη το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων, τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.